Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και μηχανοκίνητη μονάδα άμεσης δράσης μετά από πληροφορία ότι μέλη δύο φατριών της Λάρνακας έκλεισαν ραντεβού στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού για να λύσουν τις διαφορές τους. Αμέσως η περιοχή, σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Ανδρέα Αγγελίδη, τέθηκε υπό φρούρηση. Αμέσως κοινοτοποιήθηκε αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και περίπολα της ΜΑΔ που πήγαν στην περιοχή. Παρακολουθήθηκαν όλη η περιοχή και μετά από δύο ώρες, γύρω στις 11 το βράδυ, διαπιστώθηκε ότι στον κυκλοφοριακό κόμβο λιμανιού υπήρχαν περίπου 80 πρόσωπα από τις δύο ξεχωριστές αυτές ομάδες. Όταν έγινε αντιληπτή αστυνομία, κάποιοι τράπηκαν σε φυγή. Ερευνήθηκαν άτομα και από τις δύο ομάδες χωρίς να εντοπιστεί ότι οτιδήποτε το παράνομο να έχουν στην κατοχή τους. Μέλη της αστυνομίας διενήργησαν έλεγχο σε μπειραρία, στην οποία, όπως ανέφεραν πληροφορίες, υπήρχε αριθμός όπλων, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε. Ακόμα, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στην περιοχή μετά από πάροδο περίπου δύο ώρων ερευνήθηκε. Υπήρχαν μέσα τέσσερις αλλοδαποί. Ανακρίθηκαν σχετικά με βάση κάποιες πληροφορίες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε. Η κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, παρακολουθείται στενά, ενώ και στο παρελθόν αποτράπηκαν παρόμοιες ενέργειες.